Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τώρα κανονικά ΠΑΟΚ 24 και τυπικά, έτσι φοράμε τη φανέλα και συνεχίζουμε εδώ μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Εδώ είμαστε και πριν ουσιαστικά ΠΑΟΚ 24 είμαστε με τη συνέντευξη τύπου της Μπεσίκτας, έτσι και όλο και το ρεπορτάζ από εκεί και από το παιχνίδι φυσικά και από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Απλά ακούσαμε ζωντανά πριν από λίγο και τον προπονητή της Μπεσίκτας, τον Σερτζέν Γιαλτσίν, και τον αρχηγό της, τον Ατίμπα Χάτσινσον. Νωρίτερα φυσικά το μεσημέρι και η δηλώση του Άμπελ Φερέιρα και του Δημήτρη Πέλκα μετά τελευταία προπόνηση του ΠΑΟΚ. Όλα περιστρέφονται γύρω από το παιχνίδι το αυριανό. Ουσιαστικά εδώ και μέρες όλα περιστρέφονται γύρω από το παιχνίδι το αυριανό, αλλά πλέον είμαστε στην τελική ευθεία για ένα μάτς το οποίο είναι ή μάλλον έχει όλα τα στοιχεία και όλες τις συνέπειες, είτε θετικές είτε αρνητικές, που προκύπτουν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι προκριματικού γύρου στο Champions League. Ωστόσο, γίνεται σε πολύ διαφορετικές συνθήκες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πρώτα απ' όλα γίνεται σε ένα άδειο γήπεδο, κάτι το οποίο, όσο και να θέλουμε να το συνηθίσουμε ή τέλος πάντων να το θεωρήσουμε σαν καθημερινότητα, δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο, ειδικά σε παιχνίδια έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον και με μεγάλη σημασία όπως το αυριανό. Και επίσης, κοιτώντας επιμέρους τις δύο ομάδες, είναι πολύ μυστήριο, όπως το ανέφερε και ο Στέργιος Αναστασιάδης πριν, και όντως έτσι είναι, το τι θα παρακολουθήσουμε στο αυριανό παιχνίδι. Ξεκινώντας από τον ΠΑΟΚ, η σεζόν τελείωσε πολύ νωρίς σε σχέση με πριν, σε σχέση με πέρσι. Η σεζόν η περσινή κιόλας τελείωσε με έναν τρόπο όχι και τόσο καλό. Στα πολύ κοντινά η συνέχεια της επόμενης σεζόν, και ξεκινώντας μάλιστα με ένα παιχνίδι έτσι πολύ πολύ απαιτητικό. Ένα παιχνίδι το οποίο κρίνει διάφορα πράγματα και μάλιστα είναι και σε ένα χρονικό σημείο τέτοιο που δεν είναι μόνο το κομμάτι του πρεστής για τον ΠΑΟΚ και του να κυνηγήσει την ευκαιρία να μπει για πρώτη φορά στην ιστορία του στους ομίλους του Champions League. Έτσι, είναι και άλλα πράγματα τα οποία παίζονται δεδομένη χρονική στιγμή για τον ΠΑΟΚ και στο κομμάτι το οικονομικό. Οπότε λοιπόν, όλα αυτά τα δεδομένα για τον ΠΑΟΚ φέρνουν διάφορα ερωτηματικά για αυτά που περιμένουμε να δούμε αύριο. Πάμε και στον αντίπαλο, ο οποίος και αυτός πάρα πολύ κοντά σε σχέση με το πώς τελείωσε τη σεζόν, πολύ κοντά χρονικά. Χωρίς φιλικό παιχνίδι, κάτι που δεν θυμάμαι να το έχουμε ξαναδεί σε αντίπολα πλάτια, όπως γίναν φέτος τα πράγματα με την πολύ μεγάλη διακοπή λόγω κορονοϊού, την επιστροφή σε αγωνιστική δράση και τα πρωταθλήματα τελειώνουν εκεί πολύ αργά τον Ιούλιο τα περισσότερα, και μάλιστα τη Τουρκία τελείωσε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου, δηλαδή 27-28. Όλα αυτά έχουν φέρει διάφορα ερωτηματικά και σε μια Μπεσίκτας η οποία έχει διαφοροποιήσεις το ρόστερ της και μάλιστα σημαντικές σε σχέση με το πώς ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν, με παίκτες οι οποίοι έχουν φύγει, παίκτες σημαντικοί στο rotation της, όχι απλά κάποιοι παίκτες που ξέρω εγώ συμπλήρωναν το ρόστερ της, παίκτες με σημαντικό ρόλο, παίκτες οι οποίοι δεν ξέρω κατά πόσο έχουν αντικατασταθεί από τους καινούργιους που έχουν έρθει, και αν αυτοί μέσα σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν πια τόσο ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν σε ένα μάτς να κρίνουν μια πρόκριση. Και όπως το ανέφερα κιόλας και πριν από λίγο, με τα δεδομένα αυτά για τον ΠΑΟΚ, με τα δεδομένα αυτά για την Μπεσίκτας, υπάρχει η συνθήκη του νοκάουτ αγώνα, η οποία και αυτή από μόνη της αποτελεί κάτι διαφορετικό και από μόνη της μπορεί να μπερδέψει περισσότερο τα πράγματα. Λάθη στο αυριανό παιχνίδι δύσκολα θα καταφέρεις να διορθώσεις. Γιατί δεν υπάρχει επαναληπτικός, γιατί
είναι πράγματα τα οποία λίγα, είναι μάλλον συγκεκριμένα λεπτομέρειες που μπορούν να κρίνουν την πρόκριση, να καλεί στημένη μπάλα. Μπορεί να καταλήξει γκολ. Ξέρω εγώ, μια αποβολή από το πουθενά που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες. Όλα αυτά, έτσι όπως είναι φέτος τα προκριματικά του Champions League μέχρι τα play-off, δηλαδή με το ένα match το οποίο κρίνει την πρόκριση, προφανώς και είναι πράγματα που απασχολούν αυτούς που θα πρωταγωνιστήσουν. Έτσι, το ανέφεραν όλοι, το ανέφερε και ο Πέλγας, το ανέφερε και ο Φερέιρα, το ανέφεραν και οι άνθρωποι της Μπεσίκτας, ότι υπάρχει και αυτή η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η διαφορά του ότι φέτος το λάθος δεν μπορείς να διορθώσεις τη ρεβάνς. Το 2-1 για το γηπεδούχο, για παράδειγμα, δίνει πρόκριση. Δεν έχεις δυνατότητα να γυρίσεις πίσω στην έδρα σου και έχοντας βάλει εκτός έδρας γκολ με 1-0 να περάσεις. Αν και κυρίως ένστικτο για το αυριανό παιχνίδι και σκεπτόμενοι λίγο το πώς αναμένεται να παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ, το πώς αναμένεται να παρουσιαστεί η Μπεσίκτας, όλα τα δεδομένα που επικρατούν και για τις δύο ομάδες πριν από τη σέντρα, το να χρειαστεί να περιμένουν και ίσως και λίγο να φοβούνται, το οποίο δεν είναι και δεν είναι τόσο κακό όσο ακούγεται, δηλαδή να προσέχει σίγουρα να μην φας γκολ, με κάνει να πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό μάτς είναι πιθανό να κρυθεί στο γκολ. Μπορεί να είμαι και λάθος στο τέλος, μπορεί να μπει ένα γκολ στο 7ο, 8ο, 5ο, 10ο λεπτό και να τα αλλάξει όλα. Έτσι. Απλά επειδή και ο ΠΑΟΚ και γενικότερα από ένα σημείο και μετά στο τέλος προηγούμενη σεζόν, που το έχω πει και το έχω αναφέρει αρκετές φορές από εδώ, ότι για μένα είναι ουσιαστικά σαν συνέχεια αυτής, τόσο κοντά που είναι σε σχέση με το πώς τελείωσε, και δεδομένου δεν έχουν αλλάξει πολλά πρόσωπα ούτε στον πάγκο ούτε στην ομάδα μέσα. Το γεγονός λοιπόν ότι έχει δείξει πολύ καλύτερο στην άμυνα, ότι τέλος πάντων έχει βρει με την τριάδα πίσω μια φόρμουλα καλή. Το γεγονός ότι η Μπεσίκτας δεν έχει παίξει ούτε ένα φιλικό, θα έχει όπως όλα δείχνουν κάποια καινούργια πρόσωπα μέσα, αλλά πρόσωπα τα οποία έχουν κάνει ελάχιστα προπονήσεις με την ομάδα, σύν το γεγονός ότι κάποιοι ποιοτικοί της παίκτες έχουν φύγει. Λίγο να είναι και το φοβάτο Γιάννη στο Ριό και το Θωριό το Γιάννη, δεν θα μου κάνει εντύπωση στο αυριανό παιχνίδι. Αλλά εντάξει, αυτά είναι λίγο εικασίες. Απλά είναι εικασίες και θεωρίες που βασίζονται σε κάποια δεδομένα, σε μια λογική με βάση το τι περιμένουμε να δούμε στο αυριανό παιχνίδι. Και όπως είπα και πριν, γιατί okay, μπορεί η χρονιά να μην τελείωσε όπως θα ήθελε ο ΠΑΟΚ, χωρίς κάποιο τίτλο. Με αρκετή γκρίνια είναι η αλήθεια, και με άδειο γήπεδο λόγω των συνθήκων. Ωστόσο, είναι στο χέρι του η φετινή να ξεκινήσει διαφορετικά. Είναι στο χέρι του ΠΑΟΚ αύριο να δείξει την εικόνα που πρέπει να δείξει ένα τέτοιο παιχνίδι, να πάρει την πρόκριση, να πάρει αυτοπεποίθηση, να πάρει χρήματα, να πάρει πίστη ο ίδιος ο ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Γιατί νομίζω ότι και αυτό είναι κάτι το οποίο λίγο λείπει. Δεν έχει αυτή η ομάδα την αυτοπεποίθηση που είχε προηγούμενη. Είναι πραγματικότητα. Δεν έχει αυτή η ομάδα, ή μάλλον δεν έχει δείξει αυτό που είχε μέχρι να κάνει εκείνη την πρώτη σειρά. Και επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε και διάφορα μέσω του ντοκιμαντέρ που έχει ο ΠΑΟΚ και καταλαβαίνουμε διάφορα πράγματα για την ομάδα και την καθημερινότητά της, νομίζω ότι το αυριανό παιχνίδι είναι μια ευκαιρία για όλους να μην επιτρέψουν να ξεκινήσουν άσχημα τη χρονιά. Γιατί ξεκινώντας με έναν αποκλεισμό, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να ξεκινήσεις έτσι. Με αποκλεισμό, με προβλήματα, με μια κατάσταση που αμέσως θα σου κάνει τη χρονιά σου πιο ζόρικη. Με το καλημέρα. Έτσι. Με το καλημέρα. Δεν ξέρω να ξέρετε ακριβώς από τον ΠΑΟΚ. Δεν είμαι αυτής της λογικής εγώ, να πω την αλήθεια, ότι αν μπει ο ΠΑΟΚ και παίξει και όλα αυτά. Ωστόσο, νομίζω ότι
όλα αυτά τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει να μπει στους ομίλους του Champions League και είναι ένας από τους στόχους που, ή μάλλον είναι ο μοναδικός στόχος που δεν έχει πετύχει τα προηγούμενα χρόνια, είτε με δυσκολότερους αντιπάλους, είτε με θεωρητικά πιο βατούς, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Η εικόνα του όσον αφορά την απόδοση στα περισσότερα παιχνίδια ήταν καλή. Και έχει να κάνει με το κίνητρο, έχει να κάνει με το ότι φυσικά και για τον παίχτη είναι κάτι πολύ διαφορετικό να παίζει τέτοια παιχνίδια και να διεκδικεί την παρουσία του σε ομίλου του Champions League ή γενικά σε ομίλου τη Ευρωπαϊκή Διοργάνωση, για να το πω έτσι. Οπότε νομίζω ότι όλα αυτά μπορεί να παίξουν ρόλο και αύριο. Απλά η συνθήκη του ενός αγώνα την εβδομάδα, του ενός αγώνα μάλλον που κρίνει την πρόκριση, συγγνώμη, του ενός αγώνα την εβδομάδα είναι το μπασχετικό το οποίο πηγαίνει μαζί με τον έναν αγώνα. Αυτή η συνθήκη λοιπόν δεν επιτρέπει και λάθη. Ή τέλος πάντων, αν γίνει κάποιο λάθος, δύσκολα μπορείς να το διορθώσεις. Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Ωστόσο, οπότε λοιπόν, ναι μεν το κίνητρο, ναι μεν το γεγονός ότι μέσα στην έδρα, έστω και σε μια άδεια έδρα, παίζεις μια πρόκριση, είναι σημαντικά. Ωστόσο, είναι αρκετά σημαντικό με τη συνθήκη του ενός αγώνα που κρίνει την πρόκριση, το κομμάτι της προσοχής, το κομμάτι του να είσαι αυτός που πρέπει για να μην επιτρέψεις λάθη και να μην επιτρέψεις από κοροϊδιστικό τρόπο να βρεθείς πίσω στο σκορ και μετά να κυνηγάς μια ανατροπή. Θα τα δούμε όλα αυτά, το πώς θα εξελιχθούν αύριο, πώς τέλος πάντων η ομάδα θα εμφανιστεί και πόσο έτοιμη μπορεί να είναι με όλες αυτές τις συνθήκες τις οποίες συζητάμε. Θα δούμε στην πορεία έτσι και τι προκύπτει όσον αφορά σχήμα του Φερέιρα και των Τούρκων, γιατί πια μου φτάσει 24 ώρες πριν τη σέντρα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε και οι Τούρκοι πάνω κάτω πώς αναμένεται να παραταχθούν, με τα όποια ζητήματα μπορεί να έχουν και αυτοί. Έχουμε να ακούσουμε όσα είπε και ο Φερέιρα και ο Πέλκας. Έχουμε λοιπόν να ακούσουμε αρκετά και στην επόμενη ώρα. Μαζί μας φυσικά στοίχημα.gr, live καζίνο 24 έως το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, με ρουλέτα και blackjack και αδυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Με το Serie Application το οποίο έχει επιστρέψει στο στοίχημα.gr. Κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο σερέ και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application Σερί είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και φυσικά στο στοίχημα.gr, καλύτερο παιχνίδι με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα. Πλούσιο παιχνίδι, στοίχημα και καζίνο, φυσικά ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Το κδάβευ καρπίας είναι πάντα μαζί μας, εννοείται εδώ στο ΠΑΟΚ 24. Είναι καινούριο, είναι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, εικαστικά. Πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου, 19 στην Ευκαρπία. 697-2230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail. www.dabefarpias.gmail.com. Θα πάμε τώρα εμείς στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Σήμερα η εκπομπή είναι γύρω-γύρω από το παιχνίδι με την Μπεσίκτας. Πάμε λοιπόν διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε στο ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4. Νωρίτερα ακούσαμε και τον προπονητή της Μπεσίκτας, τον Γιαλτσίν, και τον αρχηγό, τον Χάτσινσον, έτσι που είπαν αρκετά εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ έκανε νωρίς την προπόνησή του σήμερα και νωρίτερα εκεί γύρω στις 2 μίλησε και ο Αμπέλ Φερέιρα και ο Δημήτρης Πέλκας, που είπαν αρκετά και ενδιαφέροντα εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Θα πάμε λοιπόν τώρα να ακούσουμε όσα είπανε και ο Δημήτρης Πέλκας σε πρώτη φάση και ο Αμπέλ Φερέιρα, έτσι, καθώς όπως έχουμε πει πολλές φορές έχει πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον τι λένε οι πρωταγωνιστές, αυτοί που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν, παρά ό,τι λέμε εμείς. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αρχικά τον Δημήτρη Πέλκα και στην πορεία τον Αμπέλ Φερέιρα. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να έχουμε
μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά, μια καλή αρχή χωρίς δραματισμούς για όλη την ομάδα. Να φύγει επιτέλους όσο πιο γρήγορα γίνεται ο κοροναϊός από τη ζωή μας και να επιστρέψουμε όλοι στη φυσιολογική ζωή, να επιστρέψουν ξανά ο κόσμος στα γήπεδα. Όσον αφορά την ερώτηση, σίγουρα υπάρχει πίεση. Είναι ωραίο να ζεις με αυτή την πίεση, να υπάρχει αυτό το άγχος να κερδίσεις τον αγώνα, να κάνεις μια καλή αρχή. Έχω μάθει να ζούμε μέσα από αυτή την πίεση και αύριο για μας είναι ένας τελικός που θέλουμε να ξεκινήσουμε με το δεξί αυτή τη διοργάνωση. Σίγουρα υπάρχει πίεση στην ομάδα γιατί χρειάζεται τα έσοδα τα οποία δεν εισέπραξε στην περσινή σεζόν. Και εμείς, ποδοσφαιριστές, είμαστε εδώ να κάνουμε τα πάντα να βοηθήσουμε την ομάδα και να βοηθούμε και εμείς οι ίδιοι από την ομάδα να πετύχουμε τους στόχους μας, να ξανανεύει αυτή η ομάδα σκαλοπάτι, να ξαναμπεί στην Ευρώπη. Γιατί πέρσι ήταν αδικήσαμε τους εαυτούς μας που δεν παίξαμε σε κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση στο Europa League. Οπότε εμείς από τη μεριά μας θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε να προχωρήσουμε και παραπέρα αλλά και να βοηθήσουμε την ομάδα όσο πολύ μπορούμε να καταφέρει ξανά να ορθοποδήσει και να στέλνει τα πόδια της. Εντάξει, είναι μια περίεργη περίοδος για όλους τους ποδοσφαιριστές, για όλο το ποδοσφαιρικό πλανήτη. Το είδαμε λίγο μετά την καραντίνα στα play-off το πώς είναι να παίζεις χωρίς κόσμο. Εμείς βέβαια το είχαμε ζήσει και τα παλαιότερα χρόνια αυτά στην Τούμπα, γνωρίζοντας το πώς είναι να παίζεις χωρίς τον κόσμο δίπλα σου, με άλλο γήπεδο δηλαδή. Ναι, είναι περίεργο. Δεν θέλω να αρχίσω να βάζω κάποιες δικαιολογίες σε αυτό το κομμάτι. Εμείς πρέπει να δώσουμε τα πάντα, να είμαστε 100% έτοιμοι. Όσον αφορά αυτό που είπες για το ότι είναι μονό ματς, σίγουρα παίζει πιο καθοριστικό ρόλο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε η ομάδα που θα κάνει τα λιγότερα λάθη, γιατί αυτά τα ματς κρίνονται σε λεπτομέρειες και όποιος κάνει τα λιγότερα λάθη είναι αυτός ο οποίος κερδίζει τα παιχνίδια. Κοίταξε, με βάση τους στόχους που είχαμε θέσει την προηγούμενη σεζόν, δεν καταφέραμε ούτε να πάρουμε το πρωτάθλημα, ούτε να πάρουμε το κύπελλο, ούτε να μπούμε στην Ευρώπη. Στο τέλος, βέβαια, διορθώσαμε λίγο την κατάσταση, παίρνοντας τη δεύτερη θέση και έχοντας τώρα την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε αυτό το προκριματικό αύριο. Θέλουμε να κάνουμε μια καινούργια αρχή, είναι άλλη σεζόν. Θέτουμε ξανά τους στόχους από την αρχή. Δεν θέλουμε να βάζουμε πολύ μακρινούς στόχους, κοιτάμε το αύριο, κοιτάμε το πώς θα κερδίσουμε τον αυριανό αντίπαλο, ώστε σιγά σιγά, βήμα-βήμα, και να αποκτούμε αυτοπεποίθηση και να προχωράμε και έναν-έναν να καταρρύπτουμε τους στόχους μας. Κοίταξε, όταν είχαμε περάσει τη Φενέρμπαχτσε, τότε ήμουν στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και είχα χαρή που είχε κερδίσει η ομάδα μου με όποιον αντίπολο και να έπαιζε.
δεν έχει σημασία. Εδώ έχουμε, ήρθαμε να μιλήσουμε καθαρά για ποδόσφαιρο. Τα άλλα τα θέματα δεν αφορούν εμάς που έχουμε αρμόδια να τα σχολιάσουν. Και όσον αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου, κοιτάμε καθαρά το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς στον αγωνιστικό χώρο αύριο. Σίγουρα μελετήσαμε τον αντίπαλο, σίγουρα είδαμε ποιες είναι οι αδυναμίες του. Το ότι φύγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές ή ήρθαν άλλοι, σίγουρα θα είναι το μάτς ανταγωνιστικό. Είναι μονό μάτς. Η πρόκριση, όπως είπα και πριν, θα κριθεί σε λεπτομέρειες. Αυτό που θα κάνουμε εμείς και αυτό που έχουμε συζητήσει και με τα παιδιά και με τον προπονητή είναι ότι θα δώσουμε τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα παλέψουμε μέχρι το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Και εύχομαι και ελπίζω ότι όλα να πάνε καλά και να περάσουν. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Δημήτρη Πελκά στην συνέντευξη τύπου νωρίτερα. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον Αμπέλ Φερέιρα. Έχει λίγο παραπάνω ενδιαφέρον τα όσα είπε ο Πορτογάλος εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Το πώς τη σκέφτεται. Αυτά τα οποία έχει ετοιμάσει τέλος πάντων. Για αυτό το παιχνίδι πάμε να ακούσουμε όσα έχει να πει και όσα είπε μάλλον νωρίτερα και ο Αμπέλ Φερέιρα. Em primeiro lugar, dizer-vos que tinha muitas saudades vossas de poder estar aqui com vocês. Cada pronto logo na ponte, muito se para por esta e pequenininha que íhame, pude nem íhame lá todo um quero. Porque sei que todos vocês gostam muito de mim. Quero te solos a sareço para por ali. E portanto estou aqui para responder às vossas perguntas. E me pega na pandeira, quero dizer. Falando do nosso adversário, é um adversário que manteve o mesmo treinador. Agora só na fora do antipalo, mas ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι είναι το γεγονός ότι παραμένει ο ίδιος προπονητής. Fez regressar alguns jogadores emprestados. Επιστρέψανε κάποιοι ιδανικοί ποδοσφαιριστές που είχε. É uma equipa com uma grande equipa com um historial que tem um processo bem definido, como disse, que mantém o mesmo treinador. Είναι μια μεγάλη ομάδα, έχει καλούς ποδοσφαιριστές. Το γεγονός ότι έχει τον ίδιο προπονητή σημαίνει ότι δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα την αγωνιστική φιλοσοφία και νοοτροπία που έχει. Agora o mais importante é aquilo que nós amanhã vamos fazer dentro de campo. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς στον αυριανό αγώνα. Esse tem que ser o nosso foco. É a nossa melhor versão, a melhor versão de cada um de nós. Εκεί εστιάζω δηλαδή περισσότερο στο να είμαστε αύριο ο κάθε ένας από εμάς, ο καλύτερος εαυτός, η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του που θα μπορούσε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Em cada disputa de bola amanhã temos que fazer o nosso melhor, ser a nossa melhor versão em cada disputa de bola. Σε κάθε δηλαδή φάση, σε κάθε στιγμή του παιχνιδιού, σε κάθε διεκδικούμενη παλιά, πρέπει να δείξουμε πόσο πολύ το θέλουμε. Independentemente do que nos calhou deste sorteio, nos calhar este adversário, nós tínhamos o nosso objetivo muito claro antes dele aparecer. Και αυτό, γιατί θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στον επόμενο γύρο, είναι αυτή η φιλοδοξία μας και ο στόχος μας και παραμένει ανεξαρτήτως του αντιπάλου που τελικά μας έτυχε στην κληροτίδα. Portanto, um adversário difícil, que vai jogar também contra uma grande equipa que é o PAOK, e portanto nós agora temos que estar focados naquilo que vamos fazer amanhã. Οπότε, σίγουρα ένας δύσκολος αντίπαλος, με μεγάλη πρόκληση για μας, αλλά θεωρώ ότι ακριβώς το ίδιο ισχύει και για τον αντίπαλό μας. Απέναντι θα βρει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα όπως είμαστε εμείς, που πιστεύει πάρα πολύ σε αυτά που μπορεί να κάνει, και οπότε θα δούμε τι θα συμβεί. Em termos de jogadores e sabendo a imagem que a equipa mostrou nos jogos dos playoffs e também nos jogos amigáveis que fizemos, vimos uma equipa que é muito forte em termos defensivos,
mas que tem alguns problemas em marcar golos e na criação de oportunidades claras. Portanto, se o senhor acha que amanhã vamos ver uma equipa que vai ser na mesma, muito bem em termos defensivos, mas também melhor em termos de criação e de criação de oportunidades. Acima de tudo, temos que ser amanhã uma equipa inteligente, ser uma equipa equilibrada, ser uma equipa disciplinada e pôr todo o nosso talento ao serviço da equipa. Πάνω απ' όλα, αύριο θα πρέπει να είμαστε, να δείξουμε πάρα πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ευφυΐα, θα πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη επιμονή σε αυτό το οποίο ζητάμε, πειθαρχία και ο καθένας από εμάς θα πρέπει να βάλει την ποιότητά του και το ταλέντο του σε αυτό το οποίο χρειάζεται η ομάδα. Un sistema de jogo e un modelo de jogo nunca está acabado. Το σύστημα και το μοντέλο παιχνιδιού είναι ξεκάθαρο. E, portanto, só um meio e um processo de melhorar o que fizemos com o treino, acreditar nos nossos jogadores e, portanto, eu acredito que amanhã estes jogadores, esta equipa vai fazer grande jogo e vai conseguir aquilo que queremos, que é passar à próxima fase. Pistevam para πολύ και στην ομάδα που έχουμε, αρκετές ποδοσφαιριστές που έχουμε στην διάθεσή μας και σίγουρα είχαμε αρκετό χρονικό διάστημα για να δουλέψουμε σε αυτά τα κομμάτια. Ένα από αυτά είναι και αυτά το οποίο αναφέρατε, στο οποίο μπορούμε και θέλουμε να βελτιωθούμε και πιστεύουμε ότι αύριο θα εμφανίσουμε αυτή τη βελτίωση που θέλουμε. Έχει τονιστεί το ρωτήσαμε για προηγουμένως η οικονομική σημασία του αγώνα. Δεν περάσει πάνω από τις ασφαλείς παρουσίες στους ομίλους. Θεωρεί ότι ό,τι και να γίνει ο σχεδιασμός και η λειτουργία της ομάδας θα συνεχιστεί απρόσκοπτα ή φοβάται μήπως επηρεάσει. Portanto, é verdade que para nós é jogo muito importante em termos financeiros também, para o clube. Portanto, se o senhor acha que o que vai acontecer, independentemente do que vai acontecer amanhã, o nosso plano tem de seguir o mesmo, ou se no caso de alguma coisa, por exemplo, má acontecer, podemos ser negativamente influenciados, podemos dizer? Não, é assim. Todos nós, eu, os jogadores, temos a consciência da importância deste jogo. Όλοι μας, και εγώ και οι ποδοσφαιριστές και όλος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, ξέρουμε πάρα πολύ καλά και αναγνωρίζουμε την σημασία του αγώνα, του αυριανού. Não só porque sabemos que o clube precisa dessa ajuda financeira. Όχι μόνο γιατί γνωρίζουμε ότι ο σύλλογος χρειάζεται αυτά τα οικονομικά έσοδα τα οποία θα προκύψουν. Que foi obstáculo que tivemos também o ano passado. Που ήταν σίγουρα κάτι το οποίο δεν είχαμε την περασμένη σεζόν και το οποίο φάνηκε κατά τη διάρκεια της σεζόν. Agora nós queremos continuar a fazer crescer o PAOK, queremos continuar a crescer enquanto jogadores, enquanto equipe técnica e para isso temos que estar nas grandes competições. E quando falo nas grandes competições, falo nas competições europeias. Portanto, é algo que valoriza toda a gente, valoriza o clube, valoriza os jogadores, valoriza a nossa competição, porque temos sempre adversários de grande nível para nos poder testar. Portanto, é importante, é desafio grande para todos nós, é algo que todos nós queremos, jogadores, treinadores e clube. Αλλά για μας το μεγαλύτερο κίνητρο και σε αυτό μόνο στεκόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ότι το θέλουμε πάρα πολύ, θέλουμε να ξαναβάλουμε τον ΠΑΟΚ στα ευρωπαϊκά σαλόνια και όλοι μας αγωνιζόμαστε και έχουμε συγκεντρώσει όλη μας την προσοχή στο να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν στον αυριανό αγώνα για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό. Οπότε μόνο αυτό σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή και τίποτα άλλο. Portanto, há muita gente também que diz que para nós, se calhar, vai ser melhor, porque estamos a jogar só um jogo na nossa casa. Portanto, o que é que o senhor acha que é melhor? É melhor jogar só um jogo ou, por exemplo, jogar dois jogos para ter depois margem, se alguma coisa não correr bem no primeiro jogo, no segundo ser... Não, a segunda hipótese não se põe porque só é um jogo, nem dá para pensar na outra. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε το δεύτερο ενδεχόμενο, δηλαδή το να έχουμε διπλό αγώνα, γιατί δεν έχουμε διπλό αγώνα. E para nós tem que ser encarado como uma final. Οπότε για μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αντιμετωπίζουμε τον αυριανό αγώνα ως ένα τελικό. Por isso é que eu disse que para amanhã temos que ser disciplinados. Γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας ότι θα πρέπει αύριο να παρουσιάσουμε μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ καλά πειθαρχημένη. Temos que ser disciplinados, temos que trabalhar duro. Θα πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. E acreditar no talento dos nossos jogadores. Και θα πρέπει να πιστέψουμε όλοι μαζί στο ταλέντο και την ποιότητα των ποδοσφαιριστών. Por isso, se juntarmos a disciplina, o trabalho duro e o talento deles, seguramente no final
atingiremos o nosso objetivo, que é passar à próxima fase. E aí, então, conseguirmos que nós, com esta três estichia, tudo, pragmática, pistevo, que abro o terço do pernídio, se conseguirmos o estoque, mas podemos esperar mais na próxima fase. Jogando todos como equipa, sendo solidários dentro de campo, como disse, cada lance como se fosse o último, porque, de facto, trata-se de um jogo importante, trata-se de uma final para nós. Peso da Sol e Mazi, proposta-se o seguinte na apofigo meta talathi, que ξέροντας πάρα πολύ καλά ότι είναι ένας μονός αγώνας, οπότε θα πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό αύριο, χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα άλλο. Υπάρχει κόσμος που λέει, ας πούμε, ότι αυτή τη φορά όλη η Ελλάδα θα είναι με τον ΠΑΟΚ. Συνδέει το μάτς, λόγω της συγκυρίας, του να γίνεται τώρα που υπάρχει μια ένταση στις σχέσεις επιλογικές, με άλλα πράγματα εκτός ποδοσφαίρου. Έχεις πράξει ο ίδιος αυτή την ψυχολογία, αυτά τα μηνύματα, μήπως φοβάται ότι αυτό μπορεί λίγο να επηρεάσει την ομάδα? Portanto, é verdade que há muita gente que diz que agora todos os gregos vão ser com o PAOK, porque o senhor sabe muito bem o que é que tem passado nos últimos tempos com a Turquia, com alguma intensidade no nosso mar. É, portanto, se o senhor tem recebido, em primeiro lugar, essa mensagem ou de fora, ou de uma outra forma, podemos dizer, e se acha que isso pode ser uma forma que pode influenciar a nossa equipa, positivamente ou negativamente? A única coisa que vos queria dizer em relação a isso é que eu e os jogadores temos perfeitamente a noção do que isso significa. Το μοναδικό μπορώ να πω σε αυτό το κομμάτι είναι το γεγονός ότι και εγώ αλλά και όλοι οι ποδοσφαιριστές ξέρουμε πάρα πολύ καλά τη σημασία αυτού του αγώνα. Mas a única resposta que nós podemos dar para ajudar o quer que seja tem que ser dentro do campo. Αλλά η μοναδική μας απάντηση που πρέπει να δώσουμε θα είναι στον αυριανό χώρο καθαρά και μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών. Εκεί που nós podemos fazer a diferença, é dentro do campo. Και εκεί πέρα είναι που θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά, μέσα στον αγωνιστικό χώρο και πάνω απ' όλα γιατί και εμείς ήδη θέλουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Καθαρά αγωνιστικά. Honrar as cores deste clube. Σε κάθε περίπτωση σίγουρα θέλουμε να τιμήσουμε το σύλλογο, το έμβλημα. Ξέρουμε την ευθύνη που έχουμε φορώντας αυτή τη φανέλα. Agora, como disse, para nós, para o clube, para o futebol grego, é importante amanhã ganharmos o jogo. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, για το καλό μας, να καταφέρουμε αύριο να περάσουμε στην επόμενη φάση. Porque precisamos todos de dar uma boa imagem para fora. Θέλουμε να δώσουμε μια καλή εικόνα και αυτό προσπαθήσουμε να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά από τον Αμπέλ Φερέιρα, έτσι, και τον Δημήτρη Πέλκα. Όπως καταλάβατε, αμφότεροι περιμένουν κάποια πράγματα από την ομάδα. Είναι όμως και λίγο ερωτηματικό το τι περιμένουν στο παιχνίδι το αυριανό. Το καλό είναι ότι και ο Πέλκας και ο Φερέιρα στάθηκαν στη σημασία που έχει για διάφορα πράγματα η πρόκριση αύριο, όχι μόνο για το κομμάτι το καθαρά αγωνιστικό, αλλά και για άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν τον ΠΑΟΚ γενικότερα. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα να φύγουμε το κομμάτι των συζητήσεων και της κουβέντας και από τα λόγια και να πάμε στις πράξεις αύριο στο παιχνίδι με την Μπέσικτας. Όπως είπαμε, τα δεδομένα για αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο να βρεθούν πριν από τη σέντρα. Είναι πιθανό να βρεθούμε σε διαδικασία να καταλαβαίνουμε τι γίνεται βλέποντας το παιχνίδι παρά πριν από αυτό. Λοιπόν, εμείς τώρα θα πάμε στο διάλειμμα αφού ακούσαμε και όσα είπαν ο Δημήτρης Πέλκας και ο Αμπέλ Φερέιρα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο βλέποντας λίγο και τη δοκίμαση ο Φερέιρα, τι ζητήματα έχει ανοιχτά εν ώψη της ενδεκάδας για το αυριανό παιχνίδι, να δούμε περίπου και η Μπεσίκτα στο πώς είναι να κινηθεί όσον αφορά την ενδεκάδα της. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε για περίπου, πόσο ακόμα, 18 λεπτάκια. Εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα όσα απομένουν να πούμε εν ώψη του ΠΑΟΚ Μπεσίκτας, το οποίο, όπως είπαμε, είναι στο προσκήνιο, είναι το παιχνίδι το οποίο απασχολεί, έχοντας φτάσει σχεδόν 24 ώρες πριν από την σέντρα του. Είπαμε ότι στο τελευταίο κομμάτι θα αναφερθούμε στο τι περιμένουμε να δούμε με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία και τις πληροφορίες που έρχονται από την προπόνηση του ΠΑΟΚ όσον αφορά το κομμάτι των δοκιμών. Δεν αλλάζει κάτι ο Φερέιρα όσον αφορά το σχήμα. Έτσι, εκεί μιλάμε σταθερά πλέον
με τριάδα αμυντική. Αλλά υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για τον, για τον Φερέιρα. Πάντα με βάση τα όσα έχει δοκιμάσει. Όπως αναφέρουμε και στο ΠΑΟΚ 24, ο Πασχαλάκης αναμένεται να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια. Δεν νομίζω ότι είναι μια επιλογή που κάνει κάποια έκπληξη. Οι τρεις της άμυνας, σύμφωνα πάντα με, με τη δοκιμή του Φερέιρα, αναμένεται να είναι ο Βαρέλα, ο Μιχαηλίδης και ο Ίγκασον, έτσι, όχι ο Κρέσπο. Φαίνεται να καταλήγει στον Ίγκασον ο Πορτογάλος. Πηγαίνοντας πιο μπροστά στον άξονα, ο Σβάμπ φαίνεται να είναι, ή μάλλον, πρωτού πάμε εκεί, συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Να δούμε τι γίνεται στα άκρα, δεδομένου ότι έμεινε εκτός με απόφαση του Φερέιρα ο Λέο Μάτος. Δεδομένου ότι και ο Μιχάη δεν θα είναι επιλογή για την άμυνα, που και αυτός έμεινε εκτός αποστολής. Στα δεξιά παίζεται μία θέση ανάμεσα στο Ροντρίγκο και το Λιμιό, με το Λιμιό να φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα. Ο Γιαννούλης αναμένεται να βρίσκεται στα αριστερά, αυτό δεν αλλάζει εκτός απρόπτου. Στον άξονα φαίνεται να θεωρείται σίγουρος ο Σβάμπ, και από εκεί και μέρα παίζεται ο παρτενέρ του ανάμεσα στον Ελκαντουρί και τον Εσίτη. Δεν ξέρω αν ο Φερέιρα σκέφτεται τον Εσίτη στη λογική ότι μπορεί να είναι ένα λόγο κορμί με τον Χάτσινσον, έτσι, που ταιριάζουν αρκετά σωματικά. Δεν το ξέρουμε. Αν θυμάμαι καλά, έχουμε δει σίγουρα Σβάμπ και Ελκαντουρί σε φιλικά. Μένει να δούμε αν θα τους ξαναδούμε και αύριο μαζί, αλλά παίζεται και μια θέση ανάμεσα στον Ελκαντουρί και τον Εσίτη, με τον Σβάμπ να θεωρείται σίγουρος. Και όσον αφορά τους 2-1 μπροστά τους 3, ας το πούμε έτσι, εκεί ο Πέλκας και ο Ακπομ φαίνεται να είναι στο μυαλό σίγουροι για τον Φερέιρα, και παίζεται μια θέση ανάμεσα στον Μπίσεσβαρ και τον Τζόλι. Οπότε ένα ερωτηματικό στα δεξιά με Λιμιό και Ροντρίγκο, ένα ερωτηματικό στον άξονα με Ελκαντουρί και Εσίτη, και ένα ερωτηματικό ακόμα για μια θέση πίσω από τον Ακπομ ανάμεσα σε Μπίσεσβαρ και Τζόλι, σύμφωνα πάντα με όσα δοκίμασε ο Αμπέλ Φερέιρα τις τελευταίες ημέρες. Τώρα, πηγαίνοντας και στην Μπεσίκτας, που φυσικά και έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα παραταχθεί, δεδομένου ότι έχουμε ερωτηματικά για τους Τούρκους, δεν έχουμε εικόνα από φιλικά, έχουμε διάφορες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ τους, οπότε είναι ερωτηματικό το τι θα παρατάξει ο Γιαλτσίν στο αυριανό παιχνίδι. Σύμφωνα με αυτά που αναφέρουν στην Τουρκία, έτσι και οι απεσταλμένοι εδώ στη Θεσσαλονίκη, 4-2-3-1 αναμένεται να είναι ο σχηματισμός της Μπεσίκτας, με τον νεαρό Ελσίν κάτω από τα δοκάρια, 19 χρονών ο συγκεκριμένος, ο Βίντα, ο έμπειρος ο Κροάτης στο κέντρο της άμυνας, μαζί με τον Γουέλιντον, ο οποίος ήρθε, ο Βραζιλιάνος, πριν λίγες ημέρες, νομίζω ανακοινώθηκε λίγο πριν τη λήξη της δήλωσης της λίστας της Μπεσίκτας στην UEFA, δηλαδή την περασμένη Πέμπτη ήρθε από την Αλάνια Σπορ. Αυτό, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Τουρκία, αναμένεται να είναι δίπλα στον Βίντα. Στα αριστερά ο Ενσακαλά, ο οποίος ήταν η πρώτη μεταγραφική κίνηση της Μπεσίκτας με το που ξεκίνησε η προετοιμασία της, και στα δεξιά ο Λένς αναμένεται να έχει να ξεκινήσει, ο Λένς, ο οποίος είναι κυρίως εξτρέμ, έτσι. Τώρα, στον άξονα, δίπλα στον αρχηγό, τον Ατίμπα Χάτσισον, που ακούσαμε και νωρίτερα, αναμένεται να έχει ρόλο ο Ντορουκάν. Ο Μενσά, τον οποίο τον γνωρίζουμε, να το πω έτσι, τέλος πάντων έχουμε ασχοληθεί μαζί του το προηγούμενο διάστημα λόγω του ενδιαφέροντος που είχε δείξει ο ΠΑΟΚ, αναμένεται να έχει ένα ρόλο μπροστά τους. Παρότι και αυτός έχει κάνει μια εβδομάδα στην Μπεσίκτας ο Μενσά. Δεν είμαι 100% σίγουρος. Έχει κάνει λίγες προπονήσεις. Στα άκρα ο Μπόιντ με τον Εγκουντού,
και ο Κάι Λάρεν στην κορυφή της επίθεσης. Το Κάι Λάρεν νομίζω τον έχουμε δει να γράφεται μέσω διαφόρων τουρκικών σεναρίων και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Πόσο μεριστέ τον ΠΑΟΚ δεν ξέρω κατά πόσο. Μάλλον δεν έχει ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλά αν η Μπεσίκτας είχε αποκτήσει κάποιον από αυτούς για τους οποίους έχει γραφτεί ενδιαφέρον, είτε ήταν ο Μάντζουκ, είτε ήταν ο Κάλινιτς, είτε ήταν τέλος πάντων όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν αναφερθεί κατά καιρούς, δεν ξέρω αν θα ήταν ο Λάριν αυτός ο οποίος θα ήταν στην βασική σκέψη του Γιάλτσιν. Κάπως έτσι λοιπόν αναμένεται να παραταχθούν οι δύο ενδεκάδες. Πάντα με βάση πληροφορίες και με βάση δημοσιεύματα από την Τουρκία αναφερόμενη στην Μπεσίκτας. Όλα σχέδια επί χάρτου είναι και όλα θεωρίες είναι, να πω την αλήθεια. Το μόνο που θεωρείται σίγουρο για τον ΠΑΟΚ είναι το σχήμα με τους τρεις στην άμυνα, το οποίο έχει μονιμοποιηθεί τουλάχιστον σε πρώτη φάση, καθώς ο Φερέιρα θεωρείται είναι πιο λειτουργικό αμυντικά και νομίζω ότι του έχει βγει αυτό. Είναι αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα οι επιλογές στο κομμάτι της ανάπτυξης, της δημιουργίας, ίσως να έχουν να κάνουν και λίγο με το τι έχει να αντιμετωπίσει ο καθένας. Δηλαδή, ας πούμε το να παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Ελκαντουρί και Σίτι έχει το ενδιαφέρον του στη λογική ότι θα υπάρχει ένα βαρύ κορμί στον άξονα για την Μπεσίκτα σε ρόλο επιτελικού χάφ όπως ο Χάτσινσον ή τέλος πάντων ανασταλτικού χάφ, αλλά ο Χάτσινσον είναι παίκτης που βοηθάει πολύ και στο κομμάτι της ανάπτυξης για τους Τούρκους και ίσως εκεί να θέλει ένα ακόμα κορμί δυνατό ο Φέρερα. Μπορεί να επιλέξει όμως τον Ελκαντουρί ψάχνοντας περισσότερα πράγματα δημιουργικά σε σχέση με τον Εσίτη. Η επιλογή του Λιμιού στα δεξιά, αν επιβεβαιωθεί ότι έχει προβάδισμα και ξεκινήσει, έχει το ενδιαφέρον της, γιατί θα τον δούμε για πρώτη φορά σε αυτόν τον απαιτητικό ρόλο που παίζει ο Γιαννούλης όλο το προηγούμενο διάστημα. Νομίζω ότι ο Ροντρίγκο ήταν 100% και δεν είχε χάσει έτσι περίπου ένα δεκαήμερο προπονήσεων, θα ήταν αυτός θα ήταν αυτός σίγουρα μάλλον στην αρχική ενδεκάδα, γιατί φαίνεται ότι ο Βραζιλιάνος έχει κερδίσει εκεί την εμπιστοσύνη του Φερέιρα για να παίζει όλη την πλευρά. Αν ξεκινήσει ο Λιμιός αύριο έχει αυτό το ενδιαφέρον του, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε το Λιμιό σε θέση full back ουσιαστικά να παίζει όλη την πλευρά, κάτι που νομίζω έχει τα χαρακτηριστικά για να το κάνει. Τώρα το αν θα τα καταφέρει είναι μια άλλη κουβέντα. Τα χαρακτηριστικά του πάντως, η ταχυδύναμή του και όλα αυτά, ίσως να το βοηθάνε περισσότερο σε μια τέτοια θέση και όχι σε μια θέση καθαρά extreme. Θα το δούμε αύριο αν ξεκινήσει ο Λιμιός. Και ένα ακόμα ερωτηματικό: αν θεωρήσουμε ότι ο Άκομ θα είναι στην κορυφή της επίθεσης και ο Πέλκας θα είναι ο ένας από τους δύο από πίσω του, αν ο άλλος θα είναι ο Τζόλης ή ο Μπίσεσβαρ. Έτσι, έχει γι' αυτό το ενδιαφέρον του με βάση το σκεπτικό του Φερέιρα για το αυριανό παιχνίδι. Ξαναλέω ότι όλα αυτά είναι στο χαρτί και στη θεωρία και το τι μπορεί να δώσει ένας, τι μπορεί να δώσει άλλος. Όλοι θα κρυθούν στο γήπεδο αύριο κόντρα στην Μπεσίκτας. Νομίζω ότι οι Τούρκοι ολοκλήρωσαν το πρόγραμμά τους στο γήπεδο της Τούμπας, έτσι, λίγο μετά τις 7 η προπόνησή τους. Δεν βλέπω να προκύπτει κάτι καινούριο από εκεί, κάποιο θέμα ίσως της τελευταίας στιγμής για τους Τούρκους. Τώρα, κλείνοντας μετά του ποδοσφαίρου, νομίζω να αφαιρθήκαμε αρκετά, ακούσαμε και όλες τις δηλώσεις, ακούσαμε και όσα είχαν να πούνε και οι προπονητές και οι δύο αρχηγοί, πράγματα ενδιαφέροντα θα πω εγώ, όσον αφορά το παιχνίδι. Κλείνουμε μετά του ποδοσφαίρου, πάμε στα του μπάσκετ και με αυτό ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας παρουσία. 2,5 ώρα το πάω 24 σήμερα. Έτσι, να μην τρεπόμαστε να το λέμε, παιδιά. 6,5 ώρα εκεί, αυτά παρά, δηλώσεις, στέργιος, ρεπορτάζ, ό,τι υπάρχει, όλα αυτά το έχουμε τραβήξει σήμερα. Αναμενόμενο, θα σας πω εγώ, παιδιά, γιατί εντάξει, είναι το παιχνίδι το αυριανό, πολύ σημαντικό. Κλείνοντας μετά του μπάσκετ, σήμερα η προ-προτελευταία άφηξη αυτή του Bob Beach, του Αμερικανού, του forward, ο οποίος έφτασε έτσι λίγο πριν τις 5 στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Και αυτός φυσικά στην γνωστή διαδικασία, δηλαδή τεστ κορονοϊού, βγαίνει αρνητικό και ξεκινάει προπονήσεις. Η τέταρτη άφηξη ξένου μετά τον Μίτρου Λόγκ, μετά τον Τέρνερ, μετά τον Χέρντον, σήμερα ήταν η ώρα του Μπιτς.
Την Πέμπτη ολοκληρώνεται η αφήξη των ξένων με τον Μάλκομ Γκρίφιν και τον Ζερμέιν Λοβ. Έτσι. Και ουσιαστικά από την άλλη εβδομάδα, μέχρι να τελειώσουν όλοι με τα τεστ και να είναι σε θέση να ξεκινήσουν προπονήσεις, ο Μέξα τους έχει όλους στη διάθεση του. Αύριο να μένεται να έχει και τον Τέρνερ για πρώτη φορά. Γιατί είπαμε ότι προφανώς και οι παίκτες με το που έρχονται, το πρώτο πράγμα το οποίο κάνουν πλέον είναι το τεστ του κορονοϊού. Και από τη στιγμή που υπάρχει αρνητικό αποτέλεσμα, τότε μπαίνουν σε διαδικασία να ξεκινήσουν προπόνηση. Ο Μπιτς είχε το ενδιαφέρον του, μεταξύ άλλων φυσικά, το ότι δήλωσε ότι όλο το προηγούμενο διάστημα είχε δουλέψει αρκετά, οπότε είναι έτοιμος για να ξεκινήσει. Σημαντικό αυτό, θα πω εγώ, για τους παίκτες δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί έχουμε αναφερθεί στο πόσο δύσκολο είναι, ειδικά το πρώτο κομμάτι των προπονήσεων, να δούμε πώς θα εξελιχθεί όσον αφορά την προσαρμογή, γιατί δεν υπήρχε αγωνιστική δράση και δεν υπήρχε ομαδική προπόνηση για πάνω από 5 μήνες για τους παίκτες. Το γεγονός ότι αρκετοί από αυτούς δουλεύαν ατομικά είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό για το κορμί τους, δηλαδή, όχι για τίποτα άλλο. Ούτως ώστε όταν θα ξεκινήσουν τη διαδικασία των ομαδικών προπονήσεων, όπως έχει ξεκινήσει τώρα, να μην μείνουν πίσω και να μην εμφανίσουν και έναν τραυματισμό που θα τους κρατήσει κι άλλο πίσω, έτσι. Γιατί ξαναλέω, το διάστημα είναι πολύ μεγάλο με αυτή τη διαδικασία. Οπότε, από αύριο λοιπόν και ο Τέρνερ στο πρόγραμμα των προπονήσεων, αναμένεται να μπει και ο Χέρντον. Ήρθε και ο Μπιτς, και αυτός μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να μπει. Την Πέμπτη, τελευταίες αφήξεις του Γκρίφιν και του Λοβ. Και πλέον όλοι στη διάθεση του Κώστα Μέξα. Και κλείνουμε με το του μπάσκετ, έτσι, με αυτή την αναφορά, με αφορμή την άφηξη του τρίτου Αμερικανού, του τέταρτου ξένου. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Αύριο από λίγο πιο αργά εδώ, έτσι ως πάω κορσέζα, με το pre-game από την Τούμπα, ό,τι υπάρχει από εκεί. Φυσικά με την μετάδοση του αγώνα εκεί μετά τις 9 και το post-game μετά, με δηλώσεις και όλες τις αντιδράσεις. Είπαμε ότι έφτασε η ώρα, είπαμε είναι ορόσημο αυτό το παιχνίδι το πρώτο, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πρόγραμμα, και αύριο τέτοια ώρα θα είμαστε κυριολεκτικά τελευταία στιγμή πριν τη σέντρα. Λοιπόν, εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί Ράδιο Μαρμίτα, όλοι εδώ πλέον, έτσι, κανονικά με τις δικές σας γραμμές και τις δικές σας απόψεις εν όψη και του ΠΑΟΚ Μπεσίκτας φυσικά. Αύριο μαζί μας ήταν το στοίχημα.gr με το online καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρες στιγμές διασκέδασης, όπου και αν είστε. Είναι μαζί σας και το καζίνο σας. Βέβαια, με το Seri Application, το οποίο έχει επιστρέψει, κάθε μήνα εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα για να φτάσετε στο απόλυτο Seri και να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ, μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο Seri που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το Mobile Application Seri είναι διαθέσιμο σε iOS και Android για όλους. Και βέβαια, το στοίχημα.gr κάνει καλύτερο το παιχνίδι σας με ολοκληρωμένο προϊόν, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service κάθε μέρα και πλούσιο παιχνίδι φυσικά σε στοίχημα και καζίνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται στους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, οικαστικά, ρομποτική, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν στα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail το gdap@gmail.com.
Εμείς λοιπόν αύριο θα είμαστε εδώ, λίγο πριν τις 8, και μετά και με το παιχνίδι εδώ με Δάσο Τρέγια και φυσικά τη μετάδοση από Στέλιο Αναστασιάδη, έχουμε πολύ πράγμα μετά τις, εκεί λίγο μετά τις 7.30, οπότε θα έχουμε να πούμε πολλά και αύριο για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μπεσίκτας. Και φυσικά ελπίζουμε ότι μετά το τέλος του αγώνα θα κάνουμε κουβέντα για κάτι καλό και όχι ψάχνοντας ευθύνες. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ σε ό,τι κάνετε.